Και να επιστρέψουμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στο πρώτο θέμα του δελτίου μας και τις καταιγιστικές εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ. Καλωσορίζουμε στο στούντιο του Open την Κατερίνα Νατοπούλου. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα. Και μέλος των 87, φυσικά. Ανήκετε στην ομάδα των 87, που φυσικά έγιναν και περισσότεροι. Και θέλω καταρχήν ένα πρώτο σχόλιο, γιατί αυτό το οποίο σημειώσαμε όλοι μετά τα όσα παρακολουθήσαμε στην ταραχώδη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής το Σαββατοκύριακο, πως είναι πραγματικά πρωτοφανές τα μεταπολιτευτικά χρονικά να έχουμε πλέον έναν έκτοτο πρόεδρο. Δηλαδή, καθαιρέθηκε ο Στέφανος Κασελάκης και αυτή τη στιγμή είναι ένα απλό μέλος. Βέβαια, ο ίδιος από την πλευρά του μίλησε για φράξιες, μίλησε για κουκουλοφόρους και οι ίδιοι συνεργάτες του μιλούν με πολύ σκληρά λόγια. Πώς απαντάτε? Νομίζω ότι όλη αυτή τη χρονιά ο πρώην πρόεδρος, ο Στέφανος Κασελάκης, είπε πραγματικά πολλά ανήκουστα και αδιανόητα, όχι μόνο για την αριστερά, αλλά για κάθε δημοκρατικό κόμμα. Άρα λοιπόν, χθες υπήρξε μια δημοκρατική απόφαση στα πλαίσια των διαδικασιών που προβλέπονται από το καταστατικό μας, που είναι και το σύνταγμα του κόμματος, έτσι. Και υπήρξε άρση της εμπιστοσύνης μας στο πρόσωπο του Προέδρου, κατά πλειοψηφία, ισχυρή πλειοψηφία. Άρα προβλέπεται να προχωρήσουμε σε συνέδριο και σε εκλογή νέου Προέδρου. Mm-hmm. Έχουμε περάσει δύσκολα, αλλά από χθες νομίζω πως φαίνεται μία αχτίδα φωτός, αν θέλετε, στο τούνελ. Με την έννοια ότι η αξιωματική αντιπολίτευση πρέπει επιτέλους να επιτελέσει τον συνταγματικό της ρόλο. Ναι. Και αυτός είναι να κάνουμε ισχυρή αντιπολίτευση στον κύριο Μητσοτάκη, ο οποίος έχει βυθίσει την ελληνική κοινωνία σε πάρα πολύ δύσκολες συνθήκες. Προς το παρόν βεβαίως δεν κάνετε. Δεν κάνετε αντιπολίτευση, γιατί έχετε χαθεί μες στα εσωκομματικά σας. Όμως, να σταθούμε λίγο στις διαδικασίες. Αυτή τη στιγμή ο Στέφανος Κασελάκης δεν έχει ανοίξει τα χαρτιά του. Δεν ξέρουμε αν θα είναι υποψήφιος. Ακούσαμε τον κύριο Πολάκη, ακούσαμε και τον κύριο Γκλέτσο. Αν υποθέσουμε πως είναι υποψήφιος και κερδίζει τις εκλογές, εσείς θα μείνετε στο κόμμα? Ας μην λειτουργήσουμε με υποθέσεις, αλλά ας λειτουργήσουμε με τα δεδομένα που έχουμε μέχρι σήμερα. Μέχρι σήμερα γνωρίζουμε πώς έχει συμπεριφερθεί ο Στέφανος Κασελάκης ως πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Αυταρχικά, αντιδημοκρατικά και κυρίως με μια διάθεση μόνιμης διάλυσης απέναντι στο κόμμα. Η εισήγησή του δε για το πώς μπορεί να είναι ο νέος ΣΥΡΙΖΑ, όπως εκείνος τον ευαγγελίζεται, ήταν ένα κόμμα αυταρχικό, βιοταχή, αρχηγοκεντρικό, όπου τα μέλη δεν θα έχουν δικαίωμα λήψης αποφάσεων στην πραγματικότητα. Για δείτε την αντίφαση, εμείς τη ζητήσαμε να μιλήσουν τα μέλη, να αποφασίσουν για τον αρχηγό, για δημοψήφισμα, για την ενότητα του προοδευτικού χώρου. Όλα αυτά ο Στέφανος Κασελάκης τα αρνήθηκε, επικαλούμενος δήθεν τα μέλη, του στέρισε τη δυνατότητα συμμετοχής. Μπορούσε να επιλέξει να προσφύγει στη βάση. Αδιέξοδα δεν υπάρχουν στη δημοκρατία. Δεν το επέλεξε. Άρα, εμείς έχουμε ως πολιτικά στελέχη και ως βουλευτές, έχουμε μία επιπρόσθετη ευθύνη απέναντι στην ελληνική κοινωνία. Mm-hmm. Αντιπολίτευση, να σας πω τι κάνουμε. Μέσα στο κοινοβούλιο, πολύ ισχυρή και έξω στην κοινωνία. Το θέμα είναι ότι στη δημόσια ατζέντα, ένα χρόνο τώρα, η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, αυτό που έφυγε ήταν η παραπολίτικη. Δεν φαίνεται. Η τελευταία που δείξαμε εδώ και στο Open τη MRB δείχνει τον ΣΥΡΙΖΑ να είναι στην τρίτη θέση. Θα είναι ένα ζητούμενο αυτό. Πού να τον αφήναμε να φτάσει στον ΣΥΡΙΖΑ, να εξαφανιστεί, να εξαλειωθεί, να ρευστοποιηθεί, όπως εισηγήθηκε ο πρόεδρος, ή από αύριο ενωμένοι να ξαναγυρίσουμε στην πολιτική? Μα είστε ενωμένοι αυτή τη στιγμή, γιατί αυτή τη στιγμή είναι τουλάχιστον 3 τα στρατόπεδα στον ΣΥΡΙΖΑ, μην πω και περισσότερα. Είστε ενωμένοι αυτή την ώρα που μιλάμε? Έχω πολύ την εμπιστοσύνη στο πολιτικό προσωπικό του ΣΥΡΙΖΑ. Περάσαμε δύσκολα. Υπάρχουν ευθύνες. Υπάρχουν ευθύνες κυρίως. Ποιος έχει τις ευθύνες? Στους ανθρώπους και στελέχη με μακρά πορεία που δεν τοποθετήθηκαν απέναντι σε αυτό που ζούσαμε εδώ και ένα χρόνο. Δηλαδή, ο Αλέξης Τσίπρας θα έπρεπε τώρα να τοποθετηθεί, γιατί δεν τον ακούσαμε με όλα αυτά τα γεγονότα και τις εξελίξεις. Νομίζω δηλαδή υπάρχουν ότι στο συνέδριο είχαμε προειδοποιήσει έγκαιρα. Ναι, υπάρχουν και κάποιοι που λένε ότι είναι και ο ενορχιστρωτής των 87. Κοιτάξτε, αυτό είναι νομίζω μια αστεία αιτία, ένα αστείο ισχυρισμό του Στέφανου Κασελάκη, ο οποίος επέλεξε από την πρώτη στιγμή, αντί να προσπαθήσει να γράψει τη δική του ιστορία, να αναμετράται με την σκιά του Τσίπρα και της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ. Ήμασταν στελέχοι, ήμασταν μέλη της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, του Αλέξη Τσίπρα, και προσπαθήσαμε να κρατήσουμε την κοινωνία όρθια. Mm-hmm. Αυτό το τιμούμε, το σεβόμαστε και κυρίως αυτές τις αξίες τις κουβαλάμε στην πλάτη μας.
Είναι η ιστορική μας ευθύνη να τις κρατήσουμε και να ξαναγυρίσουμε στην κοινωνία. Ποιον θα υποδείξετε λοιπόν στην ομάδα των 87 για αρχηγό, τον Σοκράτη Φάμελο ή κάποιον άλλο? Έπεται αυτή η συζήτηση. Η συζήτηση που προέχει είναι πολιτική. Θέσεις. Θα επιμείνω στο αυτή τη φορά να γίνει πολιτικό συνέδριο θέσεων για να μην πάμε πάλι σε καλλιστία ή σε fast track διαδικασίες που οδήγησαν στα λάθη τις προηγούμενες φορές. Θα θυμίσω ότι ο Στέφανος Κασελάκης είχε πει ότι και θα σεβαστεί το καταστατικό και ότι σέβεται το κόμμα στο οποίο προσέρχεται. Δεν έκανε αυτό. Αυτή τη φορά προέχει η πολιτική πλατφόρμα του κάθε υποψήφιου να καταταθεί, να γίνει πολιτική συζήτηση. Εκεί θα αναδειχθούν υποψηφιότητες. Προσωπικά εκτιμώ ότι κάθε σύντροφος και συντρόφος θα μπορούσε ωστόσο, να εισφέρει. Είναι μια καλή επιλογή. Λέξτε, ο Φάμελος διατέλεσε το ρόλο του με απόλυτη αξιοπρέπεια και δυστυχώς ήρθε πάλι μια εισήγηση διαλυτική στην κοινοβουλευτική ομάδα που μας έφερε και έκδεσε διχασμού και στην ουσία μείωσε και τον ίδιο τον πρόεδρο. Εκ του αποτελέσματος δεν είχε ούτε και την πλειοψηφία όμως. Μιλάτε για την εκλογή του Νίκου Παπάου στην ευθύνες, και σε όσους Προεδρία δεν μίλησαν της κοινοβουλευτικής ομάδας. Όλο αυτό το διάστημα, σε όλα αυτά που ζούσαμε. Άρα, θα πρέπει να δούμε πού πηγαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είναι μόνο ποιος θα είναι αρχηγός. Mm. Αυτό είναι το δεύτερο. Δεν αφορά τον κόσμο. Αφορά τον κόσμο πώς θα δοθούν λύσεις τα προβλήματά του. Παρουσιάζεται καθημερινά τα προβλήματα του κόσμου και δίνεται χώρο στους πολίτες. Γνωρίζουμε ότι αυτά είναι η ακρίβεια. Είναι η στεγαστική κρίση, είναι το brain drain, ο κόσμος που φεύγει έξω, η κατάρρευση των δημόσιων νοσοκομείων, το ότι σήμερα 56.000 παιδιά είναι εκτός ΚΔΑΠ. Ναι, και πολύ περισσότερο γι' αυτό όλοι, κανείς δεν διαφωνεί σε αυτό, λέση. Πως θέλουμε μια ισχυρή στον τόπο, μια ισχυρή αξιωματική αντιπολίτευση, μια ισχυρή πώς αντιπολίτευση. Θα γίνει αυτό χωρίς την ενότητα του προεδρικού χώρου. Θέλω να μου πείτε φυσικά, όμως πρέπει το κόμμα να μην είναι συνεχώς σε διαλυτικές τάσεις και σε τροχιά σύγκρουσης. Θέλω να μου πείτε τώρα, οι 87 συνεργαστήκατε όλο αυτό το διάστημα και το Σαββατοκύριακο προκειμένου να καθαιρεθεί ο Στέφανος Κασελάκης μαζί με τον Παύλο Πολάκη. Θα σας δούμε να συνεργάζεστε μαζί το επόμενο διάστημα? Έτσι, θεωρώ ότι η συνεργασία γενικώς μεταξύ των ανθρώπων του ΣΥΡΙΖΑ αυτονόητη. Και θεωρώ ότι όλοι πρέπει να κάνουμε και ένα βήμα πίσω, είτε από λάθη του παρελθόντος, είτε από συμπεριφορές που δεν βοήθησαν. Προσωπικά τάσομαι κάθετα απέναντι στις διαγραφές. Αυτό δεν προσεδιάζει ακόμα της αριστεράς και της πρόοδου. Τάσομαι υπέρ του διαλόγου και υπέρ της προσπάθειας όλοι να συνεννοηθούμε. Το ρωτάω αυτό γιατί ο Παύλος Πολάκης έχει δηλώσει ξεκάθαρα πως θα είναι υποψήφιος. Ενδέχεται να τον στήριξετε? Έχω πάρα πολλές διαφωνίες με τον Παύλο Πολάκη και αρκετές συμφωνίες. Από εκεί και πέρα, ο ίδιος νομίζω ότι θα αποδείξει το αν θέλει, αν επιθυμεί να είναι μέρος προωθητικό μέλος μιας ομάδας που θα διευκολύνει τη συνεργασία ή αν θα επιμείνει σε συμπεριφορές που μας κόστησαν. Το ίδιο θα κάνουμε όλοι. Μάλιστα. Έχουμε το αίσθημα ευθύνης υψηλό. Η κοινωνία δεν περιμένει. Η κοινωνία προσπερνά και γυρίζει την πλάτη σε όποιον δεν την ακούει και δεν την αφουγκράζεται. Προσωπικά θα με βρείτε ως ενοποιητικό παράγοντα και πάντα με τα προβλήματα του κόσμου. Το ότι σήμερα δεν μιλάμε, ας πούμε, για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και για τις ψεύτικες για άλλη μια φορά εξαγγελίες του Πρωθυπουργού είναι κάτι που από αύριο θα αλλάξει. Κύριε Νατοπούλου, σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή δύναμη και καλή συνέχεια. Πολύ.